Για την καθημερινότητα των επαγγελματιών των ταξί, τοποθετήθηκε ο κύριος Ευδόκιμος Πασχαλίδης στην τηλεοπτική κάμερα του Άστρα, πρόεδρος του ραδιοταξί Βόλος Τάξη, ο οποίος τόνισε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου για μη διασπορά του ιού. Όχι, δεν έχει αλλάξει τίποτα και τα μέτρα που υπάρχουν είναι το εξής, ότι στο ταξί μπορούν να επιβιβαστούν 4 άτομα. Όποιος επιβιβαστεί στο ταξί θα πρέπει να φοράει απαραίτητος μάσκα. Και ότι προς το παρόν δεν χρειάζεται κάποιος να επιδείξει κάποιο επιστημονικό νόσης ή ευβολιασμού. Οι οδηγοί όλοι εδώ και 18 μήνες τηρούν τα απαραίτητα μέτρα, απολυμάνισης του ταξί, αερισμός και συμβάλλουμε τα μέγιστα δυνατά ώστε να μην έχουμε θέματα μετάδοση κορονοϊού μέσα στο ταξί. Την ίδια ώρα έδωσε στίγμα αναφορικά και με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα για τους επαγγελματίες των ταξί, στον απόϊχο μάλιστα αιτήματος των επαγγελματιών προς την πολιτεία και την κυβέρνηση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αν κάναμε μια αποτίμηση της χρονιάς, μέχρι και τον Ιούνιο ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Μετά, λίγο που άνοιξε η αγορά, λίγο ο τουρισμός, πήγαμε κάπως καλύτερα μέχρι τον Οκτώβριο. Και από τον Νοέμβριο πάλι έχουμε μια μεγάλη πτώση λόγω ότι και την κορύφωση του τέταρτου κύματος. Τώρα ευελπιστούμε από σήμερα να ξεκινήσει λίγο να κινείται αγορά, να κινηθούμε και εμείς για κανένα δύο εβδομάδες πριν το τέλος του χρόνου. Τώρα, όσον αφορά για τα φορολογικά, εντάξει, είχαμε μείωση του συντελεστή φορολογίας από το 22% στο 9%, που είναι πάρα πολύ καλό. Η κυβέρνηση μέχρι και το καλοκαίρι μας έχει μειωμένο ΦΠΑ στο 13%, το οποίο το έχουμε μετακυλήσει στην τιμή του επιβάτη. Και όσον αφορά αυτό που ζητάμε, τώρα που υπάρχει πρόβλημα με την ενέργεια, είναι να υπήρχε μια επιδότηση όσον αφορά, να υπήρχε μια μείωση στο φόρο κατανάλωση του καυσίμου. Επίσης, από σήμερα έχουν δοθεί απαραίτητες. Κόψτε το λίγο. Απαραίτητες συντολές. Πάμε. Λοιπόν, επίσης από σήμερα, ξεκινώντας η εορταστική περίοδο, έχουν δοθεί οι απαραίτητες εντολές στο τηλεφωνικό κέντρο, ώστε να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες πάρα πολύ γρήγορα και ποιοτικά. Και κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, με καλά Χριστούγεννα και να έχουμε μια καλή χρονιά. Οι γιορτές λοιπόν πρώτων πυλών και προσδοκία υπάρχει από τους επαγγελματίες και τον ταξί για αναθέρμανση της κίνησης και σε κάθε περίπτωση των τζίρων.